Το μόνο λοιπόν ελπιδοφόρο στοιχείο αυτής της εκλογικής αναμέτρησης είναι η αισθητή άνοδος του ΚΚΕ κόντρα σε ένα συνολικά αρνητικό συσχετισμό ο οποίος παραμένει και αν θέλετε εκφράζεται με το ποσοστό που συγκέντρωσαν αθρηστικά μαζί τα κόμματα που κυβερνούν και κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αθρηστικά γύρω στο 70%. Βέβαια, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η ενίσχυση του ΚΚΕ εκφράζει μία ψήφο εμπιστοσύνης στον αγώνα, στις διεκδικήσεις που πρέπει να δυναμώσουν την επόμενη μέρα και αν θέλετε και μία ψήφο που ενισχύει τη μόνη μαχητική, ουσιαστική, 100% στρατηγικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση την επόμενη μέρα που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός. Την άνοδο της άκρας δεξιάς και την είσοδο κομμάτων στη Βουλή την περιμένατε? Εντάξει, φαίνονταν κάποια στοιχεία, αλλά πριν σχολιάσω αυτό θα ήθελα να πω ότι επειδή άκουσα αρκετή ώρα τη συζήτηση και μάλιστα χωρίς να διακόψω κανέναν, πιστεύω ότι επειδή ακριβώς η ψήφος στο ΚΚΕ εκφράζει αυτούς τους αγωνιστικούς δεσμούς που ενισχύθηκαν μέσα σε σημαντικούς αγώνες την τελευταία τετραετία, γι' αυτό δεν μπορεί να αθρίζεται με άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ, τα οποία ταυτίστηκαν σε στρατηγικά ζητήματα με τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, ενίσχυσαν και αθώωσαν αυτή την πολιτική και τροφοδότησαν και τον παραδοσιακό εκφραστή της που ήταν και είναι η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά την άκρα δεξιά, τα ποσοστά της ακροδεξιάς, εντάξει, το ένα ζήτημα νομίζουμε που πρέπει να αναδειχθεί είναι οι βαθιές ρίζες που έχει η ακροδεξιά και ο φασισμός με τμήματα του συστήματος, του κράτους, με διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως εφοπλιστές και άλλους. Είναι μια σειρά κόμματα τα οποία το προηγούμενο διάστημα έσωσαν στο δρόμο στην άνοδο του φασισμού, για παράδειγμα καθυστερώντας αδικαιολόγητα τη δίκη της Χρυσής Αυγής, υιοθετώντας την ατζέντα της ακροδεξιάς, χαϊδεύοντας αυτιά, μιλώντας για παραπλανημένους ναζί και άλλα. Και νομίζουμε το τελικό που πρέπει να κρατήσει και ο ελληνικός λαός είναι ότι τέτοια κόμματα δεν αντιμετωπίζονται με νομοθετικές παρεμβάσεις, αλλά μπορεί να τα αντιμετωπίσει μόνο ο λαός και το κίνημά του, να τα τσακίσει δηλαδή στην πράξη, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στους χώρους εκπαίδευσης, εκεί που πρωτοστάτησε το ΚΚΕ όλο το προηγούμενο διάστημα, το ίδιο θα κάνει και αύριο. Άρα, ο κ. Κάνει τη δουλειά του βεβαίως, βλέπουμε τα σκίτσα του. Ακριβώς. Κλείστε, κύριε. Άρα, παρακολουθούμε και για το εσύ. Λοιπόν, να καλησπέρισω και τον κύριο Παντούλη. Καλησπέρα, κύριε Παντούλη. Καλησπέρα. Ότι επειδή η επόμενη μέρα είναι πλέον εδώ, πιστεύουμε ότι οι βουλευτές του ΚΚΕ θα είναι μπροστά σε όλους τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, σε όλες τις διεκδικήσεις για τα μεγάλα προβλήματα που παραμένουν και την ίδια ώρα τα πιο δύσκολα είναι μπροστά μας. Και αυτά εκφράζονται και με τις δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το νέο σύμφωνο σταθερότητας που έρχεται με ματωμένα πλεονάσματα και περικοπές κοινωνικών δαπανών, όπως με το νέο μνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης με τα 350 νέα αντιλαϊκά μέτρα, αλλά όπως και με τη νέα σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ σε λίγες μέρες από τώρα, όπου θα συζητηθούν σημαντικά πράγματα και για το δικό μας λαό, με τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας σε έναν πόλεμο ο οποίος αποκτάει ακόμα πιο επικίνδυνες διαστάσεις στην Ουκρανία και με ένα μεγάλο παζάρι στα ελληνοτουρκικά με νατοϊκή διαιτησία, μάλιστα, το οποίο κρύβει επικίνδυνες διευθυντήσεις στο Αιγαίο και αλλού. Να πω μόνο μία λέξη. Ναι. Επιμένετε δηλαδή, μετά τα όσα έχουμε δει και γίνονται στην Ουκρανία, ότι η χώρα μας έπρεπε να ήταν ουδέτερη και να μην ήταν με το πλευρό της δημοκρατίας, να ήταν με το πλευρό ενός αυταρχικού ηγέτη όπως είναι ο Πούτιν. Εμείς δεν επιμένουμε να είναι καμία χώρα με το πλευρό του Πούτιν. Νομίζω ξέρετε πολύ καλά τη θέση του ΚΚΕ. Αυτό που λέμε είναι ότι στην Ουκρανία συγκρούονται δύο μεγάλα υπεραλιστικά μπλοκ. Από τη μία είπα ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη καπιταλιστική Ρωσία. Και έχουμε κάνει την Ουκρανία σάκο του μποξ. Με αποτέλεσμα ο Ουκρανικός λαός και ο Ρώσικος λαός να ματώνουν για ξένα συμφέροντα. Σκέφτεστε κάτι? Και πιστεύουμε ακριβώς ότι αυτός είναι και ένας παράγοντας που ενισχύει τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό. Την ίδια ώρα, θα είναι εδώ και η εκπρόσωπη της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια ώρα που αδειάζουν τα ελληνικά νησιά από οπλισμό, 3.000 τόνοι οπλισμού έχουν σταλεί στην αντιδραστική κυβέρνηση του Τελέσκη. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας δίπλα σας δεν νομίζω ότι αδειάζει τα νησιά. Ο Υπουργός ο προηγούμενος θα απαντήσει, ενώ την ίδια ώρα, την ίδια ώρα η χώρα μας γίνεται πολεμικό ορμητήριο και μπλεκόμαστε σε μεγάλους κινδύνους. Λέτε αντίσταση για όλα τα ζητήματα που υπάρχουν, γιατί υπάρχει μια άλλη πολιτική. Εάν λέτε σηκώνω λευκή σημαία σε μια εισβολή, σημαίνει ότι θα πρέπει μια χώρα να εξαφανιστεί και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να πεθάνουν. Ξέρετε, αυτό λέτε. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ΚΚΕ δεν σηκώσε ποτέ λευκή σημαία. Ήταν το μοναδικό κόμμα το οποίο την πρώτη μέρα
τη ρώσικη εισβολή διαδήλωσε και στη Ρώσικη και στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Είναι αυτό. Το μόνο κόμμα το οποίο παλεύει ενάντια στην εμπλοκή τη χώρα μα σε αυτόν τον άδικο πόλεμο και λέει ότι είναι κομμάτι ευρύτερων ανταγωνισμών για το μοίρασμα των σφαιρών επιρροή και γεωστρατηγικά ζητήματα. Ίσα-ίσα. Να γίνουν απλώ κρέα. Είναι κρέα τα κανόνια του ΝΑΤΟ και τη Ρωσία στι πολίτε τη Ουκρανία. Και είμαστε επίση το μόνο κόμμα που δεν χειροκρότησε του Ναζί του τάγματο Αζόφ με στη Βουλή. Για να μην αναρωτιόμαστε μετά για την άνοδο τη ακροδεξιά και του φασισμού. Κύριε, ένα σύντομο σχόλιο για την αποχή, γιατί αφορά τη νέα γενιά. Πολύ σύντομο. Να κρατήσουμε και τα εμπόδια που μπήκανε σε πολλούς νέους εργαζόμενους, κυρίως αυτούς που δουλεύουν στη σεζόν, από το να πάνε να ψηφίσουν. Σωστά. Που εμπόδισαν χιλιάδες νέους άνθρωπους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Πολλοί δεν είχαν τη δυνατότητα να έρθουν. Πρόταση του ΚΚΕ για να διευκολυνθούν και να ψηφίσουν στους χώρους, στους τόπους που εργάζονται. Σωστά.